Ο προφήτης Ιεζεκίη, αγαπητοί μου, εις το ένατο κεφάλαιό του, μας αναφέρει ένα περιστατικό συγκλονιστικό. Λέγει ότι κάποτε ήταν εις το σπίτι του και συνομίλη με ηλικιωμένους ανθρώπους, οπότε κάποιο χέρι τον άρπαξε εν οράματι και τον έφερε στα Ιεροσόλυμα. Και του λέγει: «Ιέ ανθρώπου, βλέπεις τι γίνεται μέσα εις την πόλη αυτήν?» Συγκεκριμένα τον έφερε εις τον ναόν του Σολομώντος και εκεί του έδειξε τρεις εικόνες, τρεις σκηνές από βδελίγματα. Δηλαδή είδε εκεί ο προφήτης πως οι ίδιοι ιερείς ειδωλολατρούσαν κρυφά και τη διαφθορά της πόλεως. Τα είδε αυτά και έφρυξε. Δεν αναφέρομαι στις εικόνες γιατί θα έπρεπε πολύ χρόνο να καταναλώσω. Είναι στο 8ο κεφάλαιο. Στο 9ο όμως κεφάλαιο λέγει τα εξής: «Και ανέκραγεν εις τα ότα μου φωνή μεγάλη λέγον, ίγγικεν η εκδίκησης της πόλεως». Άκουσα μια φωνή να μου λέγει: «Επλησίασε η εκδίκηση της πόλεως, ήρθε η ώρα της να τιμωρηθεί». Και έκαστος είχε τα σκεύη της εξολοθρεύσεως εν κυρία αυτού, και ειδού εξ άνδρες ήρχοντο από τη οδού της πύλης της υψηλής της βλεπούσης προσφοράν, και εκάστου πέληξ εν τη χειρία αυτού, και εις ανήρ εν μέσω αυτών ενδεδικός ποδήρι και ζώνη σαπφύρου επί της οσφύρος αυτού, και εισήλθωσαν και έστησαν εχόμενοι του θυσιαστηρίου του Καλκού». Κι είδα, εκεί λέγει είδα, έξι άνδρες να κρατούν τσεκούρια. Ανάμεσά τους έναν άλλον άνδρα που φορούσε ποδήρι χιτώνα και η ζώνη του ήταν σαπφυρένια, και στάθηκαν στο μπροστά εις το θυσιαστήριο το χάλκινο, το οποίο όπως γνωρίζετε από την όλη οργάνωση του ναού του Σολομώντος ήταν έξω εις την αυλή, όπου και προσεφέροντο εκεί οι θυσίες. «Και δόξα Θεού του Ισραήλ ανέβη από τον Χερουβίμ, ιούσα επ' αυτόν εις το αίθριον του οίκου, και κάλεσε τον άνδρα τον ενδεδικότα τον ποδήρι, ως είχεν επί της οσφύος αυτού την ζώνη, και είπε προς αυτόν: Δόξα Κυρίου, ήλθε και στάθηκε από πάνω τους, και η δόξα του Θεού είπε προς τον άνδρα που είχε τον ποδήρι χιτώνα και την σαπφυρένια ζώνη: Δίελθε μέσην την Ιερουσαλήμ και δώσ' το σημείον επί τα μέτωπα των ανδρών των καταστεναζόντων και των κατοδυνωμένων επί πάσες τες ανομίες τες γινωμένες εν μέσω αυτής. Και τούτης είπεν ακούοντός μου: Πορεύεστε ο πίσω αυτού εις την πόλην και κόπτετε και μη φίδεστε της οφθαλμής ημών και μη ελεήσετε πρεσβύτερων και νεανίσκων και παρθένων και νήπια και γυναίκας, αποκτήνατε εις εξάλληψη, επί δε πάντας εφούσεστη το σημείον μη εγγύσετε και από τον Αγίον μου άρξαστε». Άκουσα φωνή να λέγει εις εκείνον που είχε τον ποδήρι χιτώνα: «Πήγαινε στη μέση της πόλεως και βρες όλους εκείνους που βλέπουν τα βρώμικα πράγματα μέσα στην πόλη. Δεν μπορούν όμως να μιλήσουν γιατί το κακό έχει παραγίνει στην πόλη και αυτοί είναι λίγοι. Αυτοί όμως στενάζουν και πονούν». Θα ξαναπώ τις λέξεις: «καταστεναζόντων και κατοδυνωμένων επί πάσες τες ανομίες τες γινόμενες εν μέσω αυτής». Βλέπουν, στενάζουν, πονούν.
αλλά δεν μπορούν τίποτε να κάνουν, είναι οι λίγοι αυτοί. Και σε αυτούς, στο μέτωπό τους, βάλε το σημείο. Αυτούς δεν θα τους πειράξουν οι έξι που σε ακολουθούν. Τώρα εσείς οι έξι με τα τσεκούρια αρχίστε να κόβετε μέσα στην πόλη χωρίς διάκριση. Να κόβετε άνδρες, γυναίκες, γέρους, παρθένους, παιδιά, νήπια. Να σφάζετε, να σφάζετε, να μην μείνει κανείς μέσα στην πόλη που να μείνει ζωντανός. Μόνοι εκείνοι που θα έχουν το σημείο, αυτοί δεν πρέπει να βλαφτούν. Σ' όσους βλέπετε το σημείο στο μέτωπο, αυτούς να μην τους πειράξετε. Και την αρχή θα την κάνετε από τους ιερείς μου. Θα ξαναπώ τη φράση. Και από τον Αγίον μου άρξαστε. Την αρχή κάνατε την από μέσα από τα Άγια, δηλαδή μέσα από τον ναό, από τους ιερείς. Τη σφαγή μέσα από τον ναό. Αγαπητοί μου, αυτή η τρομερή εικόνα έρχεται να δώσει ένα μέτρο αληθινά αποκαλυπτικό, όχι μόνο για μια κατάσταση που υπήρχε τότε στα Ιεροσόλυμα, αλλά όπως είναι γνωστό, οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης δεν εξαντλούνται, αλλά συνεχώς βρίσκουν πραγμάτωση μέσα στην ιστορία όταν έχουμε ανάλογες περιπτώσεις. Έχουμε δε επί συγκεκριμένων ιστορικών περιπτώσεων εδώ πραγμάτωση, αλλά επανάληψη αυτής της πραγματώσεως της προφητείας. Οι προφητείες, ξαναλέγω άλλη μία φορά, της Παλαιάς Διαθήκης δεν εξαντλούνται. Αυτό το οποίο εκεί λέγει ο Θεός δια του προφήτου Εζεκίλ έχει πλήρωση και κατοπινά. Μάλιστα για όλα αυτά τα δεινά δεν έχει κανείς παρά να ρίξει μία προσεκτική ματιά τόσο στα Ευαγγέλια και τις Επιστολές στην Καινή Διαθήκη όσο και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, δια να δει εκεί πως οι ιεροί συγγραφείς κάνουν χρήση της Παλαιάς Διαθήκης επί γεγονότων, επί προφητιών που βρήκαν πλήρωση και πρόκειται να ξαναβρουν πάλι πλήρωση οι προφητείες αυτές και μάλιστα κατ' επανάληψη. Τι σημαίνουν αυτά όλα που συνέβησαν εκεί εν οράματι στον προφήτη, ο οποίος άρχισε να λέγει, έπεσα λέει στα γόνατα και είπα, Κύριε, την πόλη σου καταστρέφεις, το λαό σου καταστρέφεις. Λέει, πια είναι αργά, ο λαός αυτός με ξέχασε, λένε ότι δεν υπάρχω. Αυτό που λέμε σήμερα αθεία. Λένε ότι πού είναι ο Θεός, πού να προστατεύσει ο Θεός. Λένε, το πω με σύγχρονη έκφραση, δεν υπάρχω. Ήρθε λοιπόν η ώρα να τιμωρηθεί αυτός ο λαός. Αλλά ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι όμως δεν θα τιμωρηθούν. Εκείνοι επί των μετόπων των οποίων αυτός ο φορών των ποδήρη χιτώνα έβαλε το σημείο. Ποιον σημείο? Προσέξτε τώρα εδώ. Το σημείο αυτό έτσι μεταφράζεται από τους εβδομήκοντα, ενώ στο εβραϊκό κείμενο θα λέγει βάλε στα μέτωπά τους το σημείο ταφ και σημειώσεις ταφ επί τα μέτωπα αυτών. Θα βάλεις ταφ. Είναι ένα γράμμα του αλφαβήτου. Το γράμμα αυτό του αλφαβήτου είναι και στο εβραϊκό αλφάβητο. Τα πιο πολλά, αν όχι όλα, τα πιο πολλά γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου μοιάζουν με κάποιες ελαφρές παραλλαγές με το ελληνικό αλφάβητο, το οποίο είναι φοινικικό και ούτω καθεξής. Έχουμε δηλαδή ένα περίπου κοινόν αλφάβητο. Ακόμα και στην εκφώνηση το γράμμα ταφ το λέμε και ελληνικά, το λέμε και εβραϊκά. Πώς είναι το γράμμα ταφ? Το γράμμα ταφ στο φοινικικό και στο εβραϊκό αλφάβητο δεν είναι όπως στο σχήμα το δικό μας που είναι μία κάθετος γραμμή και μία οριζοντία, αλλά είναι σταυρός. Είναι όπως ακριβώς διασώζεται στην μικρογράμματη λατινική γραφή που έχουμε το ταφ, το τε, όπως στις ευρωπαϊκές γλώσσες δηλαδή, που είναι σταυρός.
στη μικρογράμματη γραφή. Αγαπητοί, ξέρετε τι έλεγε η φωνή προς τον εχφορώντα τον ποδήρη χιτώνα? Βάλε στα μέτωπα των σταυρών. Και ποιος είναι αυτός ο φορών τον ποδήρη χιτώνα? Είναι ο Θεός Λόγος, που θα ενυνθρώπιζε αργότερα και που τώρα παίρνει την παραγγελία από τον ουράνιο πατέρα να βάλει το σταυρό στα μέτωπα εκείνων οι οποίοι δεν μετέχουν των βδελιγμάτων της πόλεως. Είναι δε αξιοπρόσεκτον ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έρχονται να παρουσιάσουν κάποια ιδιαίτερα, θα λέγαμε, αγιότητα και αρετή, αλλά εννοείται όμως ότι υπάρχει, όσο τούτο είναι δυνατόν. Από πού φαίνεται? Από τούτο, το ότι δεν συμφωνούν με το πνεύμα της εποχής των. Και ποιο ήταν το πνεύμα της εποχής των? Η αθεία και τα βδελίγματα. Διότι δεν είναι μόνο η αθεία τότε, όπως μας τα λέγει εδώ ο προφήτης, αλλά ελάτρευαν και τα είδωλα. Δεν υπήρχε μόνο η αθεία, δεν πιστεύω στο Θεό, αλλά ελάτρευαν και είδωλα, που σημαίνει δεν έχουν μετοχή αυτοί έναντι των όσων γίνονται εις την εποχή των. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι μπορούν όμως να κάνουν? Να αλλάξουν τα πράγματα? Δεν μπορούν. Τι κάνουν? Πονούν και στενάζουν. Που σημαίνει ότι το κάτω-κάτω σκαλοπάτι της αγιότητος, το να σταθεί κανείς την αμαρτωλή εποχή του, είναι να μη συμφωνεί, να λυπάται και να κλαίει και να λέγει: Θεέ μου, τι κακό μας έχει βρει στην εποχή μας, πού φτάσαμε οι άνθρωποι, φώτισε και βοήθησε Κύριε. Αυτοί, λέγει, δεν θα καταστραφούν, αυτοί δεν θα σφαγούν, δεν θα τιμωρηθούν. Αλλά αγαπητοί, αυτό το σημείο που είναι ο Τίμιος Σταυρός θα είναι το σημείο εκείνο το οποίο και στα έσχατα της ιστορίας θα φανεί πάλι στον ουρανό. Θα είναι το σημείο, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που θα φανεί, λέγει, το σημείο του Υιού του Ανθρώπου. Για το σημείο του Υιού του Ανθρώπου μας ομιλούν και τα Ευαγγέλια, μας ομιλεί και ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό λοιπόν το σημείο δεν είναι παρά ο Τίμιος Σταυρός που θα φανεί στον ουρανό. Και τότε αυτό θα είναι, τροποντινά, η πρώτη φάση της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Πρώτα θα εμφανιστεί ο Τίμιος Σταυρός και μετά ο Χριστός. Και τότε εκείνοι που θα ειδούν τον Σταυρόν θα αντιληφθούν ποιοι? Όχι της εποχής του Χριστού, αλλά όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Θα σας το εξηγήσω λίγο πιο κάτω. Αυτοί, λέγει, θα αρχίσουν να κόπτονται αφού θα δουν εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Δηλαδή, το ότι συνετέλεσαν εις την σταύρωση του Υιού του Θεού, αυτοί θα πούν: τι πάθαμε, γιατί το κάναμε αυτό? Και θα αρχίσουν να χτυπούν το στήθος τους, θα κόπτονται, θα χτυπιώνται, γιατί θα δουν ότι έχουν πλανηθεί. Αλλά σας είπα, είναι για όλους τους αιώνες και όλες τις εποχές. Να πως δεν λέγει στους Φιλιππισίους ο Απόστολος Παύλος για μερικούς χριστιανούς οι οποίοι ζούσαν κοσμική ζωή, με κοσμικό φρόνημα ζώντες, και λέγει δι' αυτούς ότι ο Θεός τους είναι η κοιλία. Κοιλία είναι γενικά οι ειδονές. Προσέξτε, είναι γενικά οι ειδονές. Είναι η απόλαυση του κοσμικού φρονήματος στην πράξη. Ον ο Θεός η κοιλία. Και τους αποκαλεί εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Γιατί τους αποκαλεί εχθρούς του Σταυρού του Χριστού? Διότι στρέφονται με τη ζωή τους εναντίον του περιεχομένου του Ευαγγελίου, το οποίο είναι σταυρικόν. Τι θα πει σταυρικόν? Σήμερα, επί παραδείγματι, νηστεύομαι, γιατί είναι η μέρα που γιορτάζουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Αυτοί θα έλεγαν: όχι, καημένε τώρα, που θα νηστέψω. Άρα
στρέφονται εναντίον του σταυρικού μηνύματος του Ευαγγελίου, εναντίον της ασκήσεως, εναντίον του κοσμικού, εναντίον του πνεύματος του Θεού που ήρθε να στραφεί εναντίον του κοσμικού πνεύματος. Αυτοί οι άνθρωποι λέγονται χαρακτηριστικότατα εχθροί, όχι του Χριστού, εχθροί του σταυρού του Χριστού, γιατί ο σταυρός είναι το κέντρο της ασκήσεως μέσα στην πνευματική μας ζωή. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Ώστε βλέπετε ότι οι εχθροί του σταυρού δεν είναι μόνο εκείνοι που σταύρωσαν τον Χριστό τότε. Κάπου αλλού λέγει ο Απόστολος Παύλος, οι ανασταυρούντες των Υιών του Θεού, αυτοί που ανασταυρώνουν, δηλαδή ξανασταυρώνουν. Και αγαπητοί μου, όσες φορές να αμαρτήσουμε, ξανασταυρώνουμε τον Χριστό. Αλλά το ξανασταύρωμά του γίνεται όταν εμφορούμεθα από κοσμικό πνεύμα. Διότι ποιος είναι καθαρός απορρίπτου? Όλοι αμαρτάνουμε, αλλά μετανοούμε. Το βαρύ αμάρτημα εναντίον του Θεού, εναντίον του σταυρού του Χριστού, είναι το κοσμικό φρόνημα. Πώς το λέει ο Απόστολος στο πρώτο κεφάλαιο Κορινθίους που ακούσαμε σήμερα στην Αποστολική Περικοπή? Τους λέγει απολυμμένους, χαμένους, αυτοί που δεν κατενόησαν το λόγο του Σταυρού, το κήρυγμα του Σταυρού, το μήνυμα του Σταυρού. Αυτοί είναι οι απολυμμένοι, οι χαμένοι, γιατί στράφηκαν με τη ζωή τους το κοσμικό τους φρόνημα εναντίον του Τιμίου Σταυρού, εναντίον του Πνεύματος του Τιμίου Σταυρού. Ώστε, εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πρέπει να σας εξηγήσω ότι έχουμε και ένα αντίθετο σημείο, το οποίο και αυτό θα μπει στα μέτωπα. Είναι το σημείο του Αντιχρίστου. Στο 13ο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του μας το λέγει σαφώς, ότι ο Αντίχριστος και αυτός θα σφραγίσει τους δικούς του ανθρώπους επί του μετόπου και στο δεξί χέρι. Τι σημαίνει αυτό? Τι σφραγίδα θα βάλει? Ποια είναι η σφραγίδα του Αντιχρίστου? Είναι ο αριθμός 666, δηλαδή είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Θα μου πείτε, το ξέρουμε αυτό ποιο είναι? Δεν έχει σημασία να το ξέρουμε. Είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Μερικοί προσπαθούν να μάθουν άραγε ποιος να είναι αυτός ο Αντίχριστος. Βέβαια είναι ένα ιστορικό πρόσωπο, θα έρθει. Αλλά όμως το πνεύμα του Αντιχρίστου ήδη υπάρχει. Δεν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ακούσατε ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, αλλά τώρα υπάρχουν πολλοί Αντίχριστοι στον κόσμο. Τι θα πει πολλοί Αντίχριστοι? Υπάρχει το πνεύμα του Αντιχρίστου. Και ποιο είναι αυτό το πνεύμα του Αντιχρίστου? Προσέξατε το, το αντισταυρικόν. Γι' αυτό και λέγεται Αντίχριστος. Είναι ο αντίθετος του Χριστού. Άρα το πνεύμα του Αντιχρίστου τι πρέπει να είναι? Πρέπει να είναι αντισταυρικόν, εναντίον του Σταυρού, εναντίον του Πνεύματος του Σταυρού. Αυτός είναι ο αριθμός 666. Μην λοιπόν σκαλίζουμε, δεν ήρθε η ώρα ακόμα να το μάθουμε. Ο Θεός δεν το απεκάλυψε ακόμη, δεν ήρθε ακόμη ο Αντιχριστός. Μην σκαλίζουμε και λέμε τι να είναι άραγε αυτό το 666. Και αυτό θα αφορά σε εκείνους που θα έρθουν? Ο καθόλου. Αλλά αφορά από τη στιγμή που ο Χριστός ανελήφθη στον ουρανό, τότε, πριν 2000 χρόνια. Μέσα σε ολόκληρη την ιστορία, οι άνθρωποι παίρνουν τη σφραγίδα 666. Και εμείς συνεπώς μπορούμε να την πάρουμε. Τι είναι τρόπο? Όταν αρνηθούμε τον Χριστό και δεχθούμε το πνεύμα του Αντιχρίστου. Τι αναμένει φυσικά εκείνους οι οποίοι θα δεχθούν το πνεύμα του Αντιχρίστου? Το είδαμε στο όραμα του Εζεκίη. Η σφαγή. Και εμπροκειμένου δεν θα είναι η σφαγή μόνο απλώς εδώ πάνω στη γη, που μπορεί να γίνει μια μεγάλη καταστροφή. Το θέμα είναι ότι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, η απώλεια. Και ποια είναι η απώλεια? Η αιωνία απώλεια, η αιωνία κόλασης, η απουσία της Βασιλείας του Θεού. Ώστε λοιπόν βλέπετε, αγαπητοί μου, ότι έχουμε δύο σημεία. Και υπάρχει ένας ούτως υπήν ανταγωνισμός μέσα στην ιστορία. Το σημείο του Χριστού, που
που είναι ο Σταυρός, και το σημείο του Αντιχρίστου που είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, ο αριθμός 666. Και εμείς καλούμεθα να δεχθούμε ένα από τα δύο σημεία. Είναι αδύνατον δεν να δεχθεί κανείς και τα δύο, ή το ένα ή το άλλο. Δεν γίνεται. Μερικοί άνθρωποι δυστυχώς θα ήθελαν να τα έχουν καλά και με το Θεό και με το διάβολο. Ο Χριστός απήντησε πάνω σε αυτό, ότι δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο αφεντικά, ή στο ένα ή στο άλλο αφεντικό. Δεν μπορείτε και στα δύο αφεντικά να δουλεύετε. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ζούμε την πνευματική ζωή, αγαπητοί. Την πνευματική ζωή. Το πνεύμα του Τιμίου Σταυρού πρέπει να είναι μπροστά στα μάτια μας. Θυμηθείτε εκείνο που λέγει ο Κύριος: όποιος θέλει να είναι μαθητής μου, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να σηκώσει το σταυρό του και να έρθει από πίσω. Ο σταυρός μας δεν θα είναι παρά ο αγώνας μας να ακολουθήσουμε τον σταυρό του Χριστού. Εδώ στη γη αυτή πρέπει να μπούμε μέσα στα παθήματα του Χριστού. Δεν λέγει ο Απόστολος ωραιότατα στους Κολασσαείς: άντα να πληρώ τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού ο εστίν η Εκκλησία. Αντί ανάπληρώ, άντα να πληρώ. Δέχομαι στη σάρκα τη δική μου, λέγει, τα παθήματα του Χριστού, εκείνα τα οποία δεν πρόλαβε ο Χριστός να δεχθεί στην ιστορία, στο Σταυρό, εγώ στο δικό μου το σώμα, για λογαριασμό της Εκκλησίας του. Πού είναι το σώμα του? Ναι, το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Και το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, προσέξτε, είναι σταυρωμένη στον παρόντα κόσμο. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ εσταύρωσα τον εαυτό μου προς τον κόσμο? Είναι σταυρωμένη η Εκκλησία. Δεν ήρθε η ώρα της Αναστασιός της. Θα δειχθεί τον διωγμό, την ηρωνία, την καταπίεση, τα πάντα. Να είμαι θα έτοιμη. Μη μου πείτε κάτι που θα έρθει αύριο. Υπάρχει και σήμερα, υπήρχε και χθες. Και μόνο γιατί όλος θα σε κοροϊδέψει γιατί ζεις πνευματική ζωή, αυτό σημαίνει σταυρώνεσαι ως προς τον κόσμο. Και αν δεν φέρουμε τα παθήματα του Χριστού, τα παθήματα του Χριστού επί του Σταυρού, δεν μπορούμε να λέγομεθα μαθητέ του Χριστού, ούτε μέλη του σώματός του που είναι η Εκκλησία. Διότι η ζώσα Εκκλησία θα σωθεί, η ζωντανή Εκκλησία θα σωθεί, όχι τα νεκρά της μέλη. Δυστυχώς δεν μου μένει πιο πολύ χρόνο να σας πω πώς το δείχνει αυτό το Πνεύμα του Θεού στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι εκείνοι που λέγονται χριστιανοί θα καταστραφούν. Όχι να λέγεσαι, να είσαι. Να είσαι. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα. Ας το προσέξουμε. Αλλά σύμβολον, τύπος της ενεργίας, της ακτίστου ενεργίας του Τιμίου Σταυρού σε όλη μας τη ζωή και σε όλες μας τις πράξεις, είναι, αγαπητοί μου, όταν κάνουμε το σημείο του Σταυρού, το οποίο πρέπει πάντοτε να κάνουμε ευλαβώς και με συνείδηση. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην 13η κατηχησή του τα εξής: να κάνουμε, λέει, το σταυρό μας επιμετώπου με τα παρησίας, δακτύλης εισφραγής και επί πάντων ο σταυρός γυρέστο. Να γίνεται με τα δάχτυλά μας, στο μέτωπό μας, να ξεκινάμε δηλαδή από το μέτωπό μας, με τα παρησίας. Μην ντρεπόμαστε, μην κάνουμε κάτω από το σακάκι μας το σταυρό μας, αλλά να τον κάνουμε με τα παρησίας. Μην πούμε είμαι στο εστιατόριο και πώς θα κάνω το σταυρό μου όταν οι άλλοι δεν κάνουν το σταυρό τους. Μην ξεχνάτε το όραμα του Ιεζεκίηλ. Μην το ξεχνάτε. Πώς θα κάνω το σταυρό μου περνώντας από μια εκκλησία όταν είμαι μέσα στο λεωφορείο, οι άλλοι τραγουδάν, γελάν. Θα κάνω το σταυρό μου με τα παρησίας. Επί και το λέγει σφραγίδα των σταυρών ο Άγιος Κύριλλος. Η σφραγής. Επί άρτων διβροσκομένων και επί ποτηρίων πεινωμένων. Στο ψωμί που θα φάμε. Υπάρχει μια ωραία συνήθεια, εγώ τη βρήκα από τον πατέρα μου, όταν έπαιρνε το καρβέλι της εποχής εκείνης. Το καρβέλι γύριζε από το πίσω μέρος και με το μαχαίρι έκανε τρεις σταυρούς. Και στα ποτήρια που θα πιούμε, θα τα σταυρώσουμε,
εν εισόδης, εν εξόδης. Όταν μπαίνουμε στο σπίτι μας, θα κάνουμε το σταυρό μας, γιατί μας γλίτωσε ο Θεός από τόσα ατυχήματα και άλλα πολλά. Εν εξόδης, όταν θα βγούμε από το σπίτι μας, θα κάνουμε το σταυρό μας για να μην μας βρει ατύχημα, αλλά με συνέστηση και συνείδηση ότι τι θα πει κάνω το σταυρό μου. Πρώτου ύπνου, πριν κοιμηθούμε, κοιταζομένους, κοιταζομένης και διανυσταμένης. Όταν είμαστε στο κρεβάτι μας, όταν σηκωνόμαστε από το κρεβάτι μας, πάνω σε αυτό θα σας έλεγα, αν το θέλετε δεχτείτε το, όπως είσαστε στο κρεβάτι σας το πρωί και ανοίγουν τα μάτια σας, ανοίγουν κάποια στιγμή τα μάτια σας, φυσικά βλέπουμε το φως, τότε κάντε το σταυρό σας και σηκωνόμενοι κάντε το σταυρό σας και πείτε: δόξα Σύ το δείξαντι το φως, δόξα σε σένα που μας έδειξες το φως. Αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος να λέει αυτόν τον δοξολογικών στίχων, πρέπει να έχει πνεύμα Θεού. Και συνεπώς, πέρα από το φως των ηλιακών της ημέρας, πρέπει να αισθάνεται και το φως του Χριστού. Δόξα σε σένα που μας έδειξες το φως σου, ήτι τον εαυτόν σου, γιατί ο Θεός είναι φως. Οδεύουσι και ηρεμούσι. Όταν περπατάει κανείς, ταξιδεύει, είναι, ξέρω εγώ, ή καθόμαστε κάπου. Μέγα το φυλακτήριον, δωρεάν για τους πέννητας. Είπε κανείς, δεν έχω να πληρώσω, δωρεάν για τους πέννητες. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις το σταυρό σου χωρίς καμάτου για τους ασθενείς. Ο άρρωστος δεν έχει κατά να καταβάλει τίποτα κόπους, κάνει το σταυρό του, δεν έχει να ξοδέψει δυνάμεις. Επειδή και παρά Θεού η χάρη, σημείων πιστών και φόβος δαιμόνων, εθριάμβευσε γαρ αυτούς εν αυτό δειγματίσας εν Παρισία, όταν γαρίδωση των σταυρών υπομνήσκοντα του εσταυρωμένου, φοβούνται τον συντρίψαντα τα σκέφαλάς του δράκοντος. Διότι εθριάμβευσε ο Χριστός για τους δαίμονες που φοβούνται, διότι παραδειγματικά δημόσια τους ντρόπιασε πάνω στο σταυρό τους δαίμονες. Και όταν βλέπουν το σταυρό του Χριστού, οι δαίμονες και οι εχθροί του σταυρού του Χριστού τρέμουν και φοβούνται. Ω αγαπητοί, ο Τίμιος Σταυρός που γιορτάσαμε σήμερα την παγκόσμιον ύψωσή του, ο Τίμιος Σταυρός να στέκεται για μας όχι μόνο το σύμβολο, όχι μόνο ο τύπος, αλλά η ουσία. Να βλέπουμε στο Σταυρό εκείνον που απλώθηκε απάνω, τον Υιόν του Θεού που έγινε άνθρωπος. Διότι από εκεί είναι η δύναμη του Τιμίου Σταυρού, στον Χριστόν. Να βλέπουμε στο πρόσωπό του ότι είναι ο Θεός μας, ο Κύριος μας, που ενυνθρώπισε πραγματικά. Δεν είναι κάποιος μεγάλος και κάποιος σοφός ο Χριστός. Δεν είναι κάποιος κοινωνιολόγος. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο αιώνιος Θεός που ενυνθρώπισε και ήρθε ανάμεσά μας. Τότε μπορούμε, αγαπητοί μου, να λέμε ότι είναι τα χριστιανοί, όταν συμμορφούμεθα πάντοτε με την πίστη στο Χριστό και με την τήρηση του Πνεύματος του Τιμίου Σταυρού του.